Διευκρινήσεις επί διευκρινήσεων υποχρεώθηκε να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών μετά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι πρώτες ανακοινώσεις για την αλλαγή του συστήματος των αποδείξεων, οι οποίες πλέον θα συνδέονται ευθέως με το ύψος του εισοδήματος. Από τις νεότερες ανακοινώσεις προκύπτει ότι στόχος είναι να δηλώνονται εφ' εξής όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες των οικοκυριών, αλλά και τα ποσά που αποταμιεύουν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν φοροτεχνικοί και λογιστές, πέρα από την προφανή δυσκολία του εγχειρήματος και τις παγίδες που κρύβει για τα νοικοκυριά, η ομαδοποίηση των δαπανών ανοίγει το παράθυρο στην κατάργηση των ειδικών δαπανών που σχετίζονται με φοροαπαλλαγές. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οικογενειακών δαπανών, δηλαδή λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια κλπ. Ενώ ο καθορισμός της ετήσιας ελάχιστης κατανάλωσης θα γίνει με βάση την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών. Ως βάση υπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο εισόδημα αφού αφαιρεθούν οι φόροι. Με το νέο σύστημα θα δηλώνεται και το εισόδημα που απομένει προς αποταμίευση, ενώ θα δικαιολογείται ένα εύλογο ποσό χωρίς συλλογή παραστατικών. Αν δεν παρεύουμε δραστικά στις πρακτικές και τις νοοτροπίες της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, όλα όσα αγωνιζόμαστε να κάνουμε για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ανεξαρτησίας της χώρας θα είναι μάταια. Μια τέτοια όμως παραδοχή είναι επικίνδυνη και αδιέξοδη. Γι' αυτό δεν θα την κάνουμε. Δεν το δικαιούμαστε απέναντι στις θυσίες τις οποίες υποβάλλει το ελληνικός λαός και κυρίως απέναντι στα παιδιά μας. Παρά τις διευκρινήσεις, δεν έχει απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα πώς θα κλιμακώνεται η ετήσια ελάχιστη κατανάλωση με βάση το διαθέσιμο εισόδημα, ποια θα είναι η ποινή στην περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων παραστατικών, αλλά και τι θα προβλέπεται στην περίπτωση μη αποταμίευσης του υπολείπου εισοδήματος. Ο κ. Βενιζέλος αποφάσισε και διέταξε, εκτός από συνιδιοκτήτης στα σπίτια μας, να γίνει και διαχειριστής των χρημάτων μας. Και μάλιστα να επιβάλλει βαριά πρόστιμα σε όλους όσους αποταμιεύσουν και δεν καταναλώσουν. Τελικά το μόνο που δεν χρειάζεται απόδειξη είναι η ανεπάρκεια και ανικανότητα της κυβέρνησης. Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ραμέγκο, ο Θόδωρος Πάγκαλος σημείωσε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο για το θέμα των αποδείξεων, συμπληρώνοντας ότι έχουν εξαντληθεί τα φοροδοτικά όρια της ελληνικής κοινωνίας. Χαριτολογώντας, είπε μάλιστα ότι ο κ. Βενιζέλος μπορεί να τον συλλάβει αφού δεν έχει να πληρώσει το νέο φόρο ακινήτων. Δεν έχω 17.500. Θα αναγκαστώ να πουλήσω κάτι από αυτά. Γιατί θα βρείτε ένα δεστή. Ψάχνω να βρω. Θα βρείτε ένα δεστή. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αν δεν βρείτε. Μα σοβαρά. Κάτσε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να σε με συλλάβει ο Βενιζέλος και να με βάλει φυλακή. Χρειάστηκαν 4 διευκρινιστικές δηλώσεις από τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών για να καταλήξουμε τελικά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ότι όσα ανακοινώθηκαν χθες για το μέτρο των αποδείξεων δεν αφορούν στα εισοδήματα και στις αποδείξεις που συγκεντρώνουμε το 2011, αλλά θα ισχύσουν τελικά από το επόμενο έτος. Αυτό λοιπόν που μαθαίνουμε και είναι η τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Σωστά λες, η τελευταία ενημέρωση. Είναι η ενημέρωση που σας έγινε γύρω στις 7.30 το απόγευμα. Έτσι, αν ακριβώς. Κατάλαβα καλά. Έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Άρα στις 7.30 το απόγευμα ισχύει αυτό που θα μας πεις. Η τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι για φέτος θα πρέπει να συγκεντρώσουμε αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματός μας. Ό,τι δηλαδή ξέραμε και πριν ότι θα ισχύσει φέτος, τις αποδείξεις που συγκεντρώναμε κανονικά με τα ισχύοντα. Και προκειμένου να έχουμε αφορολόγητο 5.000 ευρώ, διότι το αφορολόγητο, η μείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα, για το 2011. Μένουμε λοιπόν σε αυτό ότι οι αλλαγές στο σύστημα των αποδείξεων που ανακοινώθηκαν χθες από τον Υπουργό Οικονομικών θα ισχύσουν από το επόμενο έτος. Για φέτος κανονικά το 25% του εισοδήματός μας σε αποδείξεις. Φωτιά, χαμός. Σήμερα, φρίκι. Με τις απεργίες έχουμε πατώσει όλοι. Ήταν μια εφιαλτική ημέρα για οδηγούς, συνοδηγούς, επιβάτες και τουρίστες. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η ώρα είναι 7.30. Βρισκόμαστε στο Ρέντι και με την κάμερα θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τις εγκαταστάσεις του Αλφα στην Κάτζα. Έχουμε εξοπλιστεί λοιπόν πρώτον με υπομονή. Έχουμε πάρει μαζί μας και νεράκι. Αναγκαστικά λοιπόν θα διασχίσουμε το ποτάμι της οργής, όπως αποκαλούν οι οδηγοί τον Κηφισό. Ελάτε λοιπόν μαζί μας να δούμε τι θα συναντήσουμε. Δεν προλάβαμε να διασχίσουμε ούτε ένα χιλιόμετρο. Μποτιλιάρισμα, κορναρίσματα και ουρές από το ύψος της Αγίας Άνης. Δείτε τον πρώτο φωτεινό πίνακα στο δρόμο. Αχαρνών 42 λεπτά. Λένορμαν 30. Το πρωί δεν κοιτάζα τίποτα. Σταματημένα όλα. Θα κάνουν. Αφού δεν έχει μέσα μεταφορά, θα κάνει ο κόσμος. Βρισκόμαστε στον Κηφισό, στο ύψος Νοκτέλ. Η ώρα είναι 8 το πρωί και τα αυτοκίνητα παραμένουν ακίνητα. Τόσο ακίνητα μάλιστα που μπορεί κανείς να πιάσει κουβέντα ακόμη και με τον οδηγό. Καλημέρα. Τι κάνετε? Πώς πάτε με την κίνηση? Πάρα πολύ. Πόση ώρα είστε? Διαχώρητο. 3/4 τουλάχιστον.
Και πάω με νίδι. Θέλω ακόμα μία ώρα για να φτάσω. Και εμείς λοιπόν συνεχίζουμε να περπατάμε ανάμεσα στις ουρές των αυτοκινήτων. Δεν φοβόμαστε, αφού είναι ακίνητα τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς πάτε με την κίνηση? Καλημέρα. Κίνηση αρκετή. Πόση σήμερα ώρα είσαστε μέσα? Κάμισε άρο. Δραματική είναι, τι να κάνουμε. Έχουμε φύγει από τις 9 η ώρα από το εδώ πιο πάνω και έχουμε κάνει μία ώρα να φτάσουμε εδώ. Μία μισή ώρα και... Ένα χιλιόμετρο, 15 λεπτά. Από το Ρέντι ξεκινήσαμε στις 7.30. Η ώρα είναι 8.30 και δεν έχουμε φτάσει καν στο ύψος Φιλαδέλφειας. Και πώς να φτάσουμε άλλωστε, δείτε την εικόνα. Ουρές χιλιομέτρων. Ο Κηφισός σήμερα ξεχύλισε από τα χιλιάδες αυτοκίνητα. Και για να μην πολυλογούμε, εμείς φτάσαμε στον Αλφα στις 9 και 4. Δηλαδή 2 ώρες παρά 1 τέταρτο. Στον Πειραιά, στα κουρασγερόπλια, οι τουρίστες έκαναν auto-stop στο τρενάκι του Δήμου. Ρόδα να είναι και ό,τι να είναι, σκέφτηκαν και έπιασαν πρώτη θέση στα μικροσκοπικά βαγόνια. Και από τον Πειραιά στα ΚΤΕΛ. Εδώ πώς ήρθατε? Με έφερε η κόρη μου. Ο γιος μου. Με το θείο μου. Όπως ακούσατε λοιπόν, οι επιβάτες ήρθαν και έφυγαν από τα ΚΤΕΛ με κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Θα έρθει η κόρη μου να με πάρει, δυστυχώς. Στην Αθήνα αυτά συμβαίνουνε. Υπήρχαν όμως και κάποιοι, όπως ο νεαρός που θα δείτε, που ήρθε στο ΚΤΕΛ με ταξιτζή. Από Λαύριο με ταξί πειρατικό, ε. Εσύ, πες μου κάτι, υπάρχει κάτι εδώ πέρα που να μην είναι υπηρετικό, έτσι το έχω για πορεία. Έχουμε στα χέρια μας και την πρόταση της Αγγελέας και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου. Καταρχάς να σας πω ότι η Αγγελέας και κατ' επέκταση και το Δικαστικό Συμβούλιο, αφού κάνει αποδεκτή την πρότασή της, αδειάζει εντός εισαγωγικών τον ανακριτή, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι είχε την άποψη ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος ο Μάκης Ψωμιάδης με περιοριστικούς όρους. Λέει χαρακτηριστικά λοιπόν ότι από τη στιγμή που ο ανακριτής καταλήγει ότι πρέπει να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι και μάλιστα επαχθείς, και από τη στιγμή πριν από μερικές μέρες είχε βγάλει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Άρα και αυτός παραδέχεται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Από εκεί και πέρα, Προκόπη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, τι λέει η εισαγγελέας και τις οποίες αρνείται ο Μάκης Ψωμιάδης. Καταρχάς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όπου ο Μάκης Ψωμιάδης ισχυρίζεται ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή για να στοιχειοθετηθεί αυτό, δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του, δεν υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Η εισαγγελέας λοιπόν λέει χαρακτηριστικά ότι το αποφεύγει συγκεκριμένα εσκεμμένα αυτό, το να έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του, αλλά με μια πρώτη έρευνα που έχει γίνει φαίνεται να συνδέονται 7 εταιρείες, με μια πρώτη έρευνα που έχει γίνει σε συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα, 7 εταιρείες με τον Μάκη Ψωμιάδη, ενώ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, προτιμά να πληρώνει με μετρητά για να χάνονται τα ίχνη του. Και μάλιστα λέγεται, αναφέρει η εισαγγελέας, ότι μεταφέρει αυτά τα μετρητά σε σακούλες, σε μαύρες σακούλες. Επίσης ενδεικτικό θεωρούν το γεγονός, θεωρεί η εισαγγελέας και το δικαστικό, ότι η ΠΑΕ Καβάλας, για την οποία θεωρούν ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης παρόλο που ο ίδιος το αρνείται, είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας και μεταφοράς κεφαλαίων. Και μάλιστα επισημαίνουν το γεγονός ότι από ομάδα τρίτης κατηγορίας μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πήγε στην Superlink. Έχεις να μας πεις και για μια εξέλιξη που αφορά στην Proton Bank? Έχουμε βέβαια και είναι μια συμφωνία, θα σου έλεγα είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συμφωνία, δικαστική συμφωνία στα δικαστικά χρονικά. Ο Λαβρέτης Λαβλετιάδης, που ως γνωστόν ξέρουμε από τον Ιούλιο ότι έχει ξεκινήσει μια προκαταρκτική έρευνα εις βάρος του και επεξαίρεση 51 εκατομμυρίων ευρώ από την Proton Bank, εμφανίστηκε λοιπόν στην εισαγγελία ενώπιον των αρχών, είπε ότι επιστρέφει αυτά τα χρήματα, αλλά να πάυσει η όποια δίωξη ή τέλος πάντων να μην ασκηθεί όποια δίωξη εις βάρος του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προφορίες τις οποίες έχουμε, ήδη έχουν μπει υπογραφές από τον κύριο Λαβρεντιάδη, από τον Διευθύνων Σύμβουλο της Proton Bank και από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών, τον κύριο Γιάννη Δρακάτση, που σε αυτόν εν πολλής αποδίδεται η επιτυχία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Λείπει μόνο το OK από τον επίτροπο της τράπεζας, τον κύριο Σαξόρη.